Ο Λάκης Λαζόπουλος έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στη θεατρική σκηνή και μας έχει χαρίσει μοναδικές τηλεοπτικές στιγμές με γέλιο και δημιουργικό προβληματισμό. Φέτος το Τσαντήρι θα μας λείψει, ο ίδιος όμως ετοιμάζει πολλά και ενδιαφέροντα, αφού θα κάνει θέατρο, θα παίζει και θα βάζει την υπογραφή του σε ένα καινούριο σύριαλ στο Διατάφτα, το οποίο θα απολαύσουμε σύντομα. Τον συναντήσαμε στα γυρίσματα της εκπομπής του Σπύρου Παπαδόπουλου στην Υγειά μας ρε παιδιά και μοιράστηκε μαζί μας σκέψεις αλλά και όλα αυτά τα σημαντικά που θα μας παρουσιάσει. Το Διατάφτα, τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει. Εδώ στο, στην Κάντζα. Θα βγουν όμως τον Αλφα την καινούργια χρονιά, γιατί προβάλλονται πρώτα στον Αθένα. Γιατί πλέον νομίζω ότι και η τηλεόραση θα χρειαστεί να έχει και άλλες δυνάμεις για να μπορεί να παράγει προγράμματα και μελλοντικά. Είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι ξανά κλεισμένος μέσα σε ένα στούντιο και γυρνάω. Μου είχε λείψει ακόμα και αυτό. Όχι, δεν νοσταλγώ το Τσαντήρι, αλλά το ήθελα αυτό. Μέχρι τέλος Νοέμβρη, Δεκέμβρη θα έχω γυρίσματα. Είναι πολύ σκληρό, 7,5 ώρα ξύπνημα και μετά παράσταση. Στο Διατάφτα θα δείτε 12 ιστορίες που είναι αυτόφορα. Και εκεί υπάρχουν βασικοί χαρακτήρες, αυτοί που είναι μέσα στο δικαστήριο. Το μόνιμο cast της εκπομπής, της σειράς. Και εναλλάσσονται ρόλοι. Ας πούμε, εγώ παίζω και κάποιους από τους 10 μικρούς μίσους. Παίζω κάθε φορά ένα διαφορετικό ρόλο. Απλώς παίζουν, έχουν 6 κεντρικές ιστορίες, 6 από τους 10 μικρούς μίσους. Και κάποιοι καινούργοι, σε άλλα παίζω μικρότερους ρόλους. Παίζω τον αστυνομικό σταθερά που κάνει τις ανακρίσεις, το γνωστό από τους 10 μικρούς μίτσους. Ξυρίσατε το μουσί. Και έχω να κάνω ρόλους αντρικούς, γυναικείους, άλλα πράγματα. Το πρόσωπό μου πρέπει να είναι δεκτικό. Η Ευρώπη που μοιάζει. Το βράδυ θα έχω Sorry I'm Greek στο θέατρο Βρετάνια. Πότε ξεκινάει? 24 Οκτωβρίου. Θα παρακολουθώ και θα παρακολουθούμε ό,τι γίνεται. Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο μιας παράστασης τέτοιου είδους. Να μπορεί να παρακολουθεί την εποχή, να μένει ακίνητη. Και επειδή οι σελίδες της ιστορίας γυρίζονται με ταχύτητα φωτός, πραγμά νομίζω ότι τα κείμενα των επιθεωρήσεων ζήτημα να αντέχουν ολόκληρα 3-4 μέρες. Αλλάζουν. Θέλω να παιχτεί αυτή η παράσταση εδώ. Αυτή τον καιρό, αυτή την περίοδο, νομίζω ότι ίσως να είναι η πιο σωστή απάντηση για πολλά πράγματα που θέλω να πω. Θέλω κοντά σας να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω, κάθε πληγή να μαρτύνω, που σε μονά. Εσάς το Τσαντήρι φέτος θα σας λείψει? Θα ήθελα τόσο να είμαι αυτή τη στιγμή, αλλά αλήθεια δεν μπορώ. Όταν είμαι κάπου ώρες ατέλειωτες, δεν μπορώ να διακόψω, γιατί μετά διαλύεται όλο το πρόγραμμα. Δουλεύουν τόσοι άνθρωποι πάνω σε ένα πρόγραμμα που το έχουμε χτίσει μήνες. Η εποχή θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. Και αυτό δεν το λέω με χαρά, ούτε με ελπίδα. Με την έννοια, όσο πιο δύσκολη θα γίνει η εποχή, τόσο δυσκολότερο θα είναι να κάνει κανείς Τσαντήρι. Γιατί αυτή τη στιγμή, τι θα μπορούσα να σατηρήσω? Η κατάσταση είναι τόσο άσχημη που πρέπει να την αντιμετωπίσεις σοβαρά.